Νομίζω ότι πλέον είναι φανερό σε όλους ότι η πανδημία βρήκε το Εθνικό Σύστημα Υγείας σε συνθήκες σοβαρής υποστελέχωσης και υποχρηματοδότησης. 2 χρόνια μετά, η κατάσταση είναι πολύ χειρότερη. Οι συνθήκες που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και οι όροι εργασίας μας έχουν επιδεινωθεί πάρα πολύ. Παρά τις προσπάθειες που κάνει η κυβέρνηση να εξοραίσει την εικόνα, να εμφανίσει ότι βρισκόμαστε σε μία αποκλιμάκωση, εδώ διανύουμε το τελευταίο μίλι, οι αριθμοί δείχνουν την πραγματικότητα. Χιλιάδες κρούσματα καθημερινά, ενώ και ο αριθμός των συνανθρώπων μας που χάνουν τη ζωή τους παραμένει εξαιρετικά υψηλός. Από τα αυστηρά lockdown της πρώτης περίοδου, περάσαμε σε πολιτικές που ουσιαστικά αφήνουν την πανδημία να καλπάζει. Και είναι συνισταμένη και των 2 επιλογών το γεγονός ότι χρόνια τώρα δεν έχουμε ένα θωρακισμένο δημόσιο σύστημα υγείας και κυρίως δεν έχουμε και δομές παρέμβασης και επιτήρησης των επιδημιολογικών δεδομένων στους χώρους δουλειάς, στα σχολεία, ακόμη και μέσα στους χώρους των νοσοκομείων, έτσι ώστε έγκαιρα να αντιμετωπίζεται η πανδημία και να αναχαιτίζεται η διασπορά. Παρά το γεγονός ότι σαν υγειονομικοί βάζαμε συνεχώς τα αιτήματα ώστε να στελεχωθεί το ΕΣΥ με μαζικές προσλήψεις προσωπικού, να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, να αυξηθεί η κρατική χρηματοδότηση έτσι ώστε να εξασφαλιστεί και καλύτερη υλικοτεχνική υποδομή και σύγχρονος ιατρικός εξοπλισμός και να βελτιωθούν οι κτηριακές υποδομές, όλα αυτά αντιμετωπίστηκαν από την κυβέρνηση ως περιττό κόστος, ως πολυτέλεια. Ακόμη και όταν τα κρούσματα ήταν χιλιάδες, αντί να προχωρήσει σε επίταξη των ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων, έτσι ώστε να εξασφαλιστούν μαζικά δωρεάν τεστ για όλο το λαό, αυτό που έγινε ήταν να πληρώνουν οι εργαζόμενοι ξανά, να βάζουν βαθιά το χέρι στη τσέπη για να κάνουν το διαγνωστικό έλεγχο, που δεν γινόταν στους χώρους δουλειάς δωρεάν και ταυτόχρονα, αντί να προχωρήσει σε επίταξη του ιδιωτικού τομέα, επί της ουσίας έκανε μια αγορά υπηρεσιών και ο ιδιωτικός τομέας αποζημιώθηκε αδρά για τα κρεβάτια, με όρους συγκεκριμένους και προϋποθέσεις. Καταλαβαίνουμε ότι όλη αυτή η κατάσταση, η συνολικότερη, η υποστελέχωση, τα προβλήματα, τα γενικότερα που υπάρχουν, δεν θα άφηναν ανέγκυχτα και τα νοσοκομεία στο Πειραιά. Τεράστιες ελλείψεις προσωπικού, στο Τζάνιο και στη Νίκαια, χαρακτηριστικά, αναξεκινάω με αυτά γιατί λειτουργήσαν ως σε ένα διάστημα και ως νοσοκομεία αναφοράς. Στη Νίκαια αναφέρθηκε ήδη το γεγονός ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα ασθενείς παρέμεναν σε ράτζα ή ακόμη και στο χώρο των ΤΕΠ, γιατί δεν μπορούσε να εξασφαλιστεί καινή κλίνη για να μπορέσουν να νοσηλευτούν όπως έπρεπε. Ταυτόχρονα υπήρξαν προβλήματα ακόμη και στην επαρκή χορήγηση οξυγόνου. Οι υποδομές νοσηλείας ήταν ακατάλληλες με τους ασθενείς να νοσηλεύονται σε θαλάμους με πολλές κλίνες, πράγμα το οποίο, όπως αντιλαμβάνεστε και σε καιρό πανδημίας, είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Ταυτόχρονα, λόγω έλλειψης προσωπικού, δεν μπορεί να λειτουργήσει και ο αξονικός τομογράφος. Αντίστοιχα στο Τζάνιο, λόγω των ελλείψεων, όταν χρειάστηκε να γίνουν κλινικές COVID, οδηγηθήκαμε σε μείωση των χειρουργικών κλινών για να αποσπαστεί προσωπικό να λειτουργήσει τις κλινικές COVID. Αυτή τη στιγμή λειτουργούν 5 κλινικές COVID στο Τζάνιο, ακόμη και αν το νοσοκομείο δεν είναι χαρακτηρισμένο ως νοσοκομείο αναφοράς. Οδηγηθήκαμε σε συγχωνεύσεις κλινικών και σε λειτουργία κλινικών χωρίς το απαραίτητο προσωπικό. Επίσης, ένα προσωπικό απασχολείται και για το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή το Τζάνιο λειτουργεί και ως εμβολιαστικό κέντρο. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για το τι ακριβώς εννοούμε όταν λέμε ότι πέραν από όλα τα συνολικά ζητήματα, αυτό που επέφερε η πανδημία και τη συνέπεια του να μετατρέπονται νοσοκομεία σε νοσοκομεία μιας νόσου, είναι το παράδειγμα του Μεταξά. Ως ογκολογικό νοσοκομείο, δεν έγινε νοσοκομείο αναφοράς. Ωστόσο,
λειτουργήσε και αυτό ως εμβολιαστικό κέντρο, λόγω των τεράστιων ελλείψεων στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Από την άλλη πλευρά, για ένα διάστημα, όταν υπήρξε πολύ μεγάλη πίεση στο σύστημα υγείας και δεν μπορούσαν οι ασθενείς να μετακινηθούν, για ένα διάστημα η κλινική του ΕΚΤΟΥ λειτουργήσε κρατώντας τα θετικά COVID περιστατικά, καταλαβαίνοντας τι συνέπειες είχε αυτό για ένα ογκολογικό νοσοκομείο και για τη διασπορά που προκάλεσε και για το γεγονός ότι οδήγησε σε καθυστέρηση ή δυσκολία θεραπείων και χειρουργείων. Αυτή τη στιγμή, από τις 6 χειρουργικές κλίνες στο Μεταξά, λόγω των ελλείψεων λειτουργούν οι 3. Και σε αναισθησιολόγους και σε νοσηλευτές. Στο φαρμακείο, σε λίγο, θα εργάζεται μόνο ένας φαρμακοποιός. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι δεν θα μπορούν να γίνονται ούτε καν οι χημειοθεραπείες των ασθενών. Ενώ και τα άλλα προβλήματα, οι ακατάλληλες και απαρχαιωμένες υποδομές και οι επεκτάσεις στα ιδιωτικά συνεργεία. Το προηγούμενο διάστημα κάναμε μια σειρά από κινητοποίησεις προσπαθώντας να αντιδράσουμε σε όλη αυτή την πολιτική, καλώντας και άλλα σωματεία και μαζικούς φορείς, αναδεικνύοντας ότι δεν είναι μόνο ζήτημα βελτίωσης των συνθηκών εργασίας των εργαζόμενων στον χώρο των νοσοκομείων, αλλά το να εξασφαλίσεις μια καλύτερη παροχή υγείας είναι ζήτημα όλων των εργαζομένων. Βέβαια, σε αυτές μας τις προσπάθειες είχαμε απέναντί μας, πέρα από την κυβερνητική πολιτική, και τις λογικές των υπολείπων παρατάξεων, ΠΑΣΚΕ, ΔΑΚΕ και παρατάξεις που πρόσκειται στο ΣΥΡΙΖΑ, που είτε προσπαθούσαν να κατευνάσουν και να δημιουργήσουν εφησυχασμό στον κόσμο, είτε παρέπεμπαν στο γνωστό «θα λογαριαστούμε μετά». Αυτή τη στιγμή, μπροστά μας, ακόμη και μέσα στην πανδημία, έχει ξεκινήσει ο σχεδιασμός για το νέο Εθνικό Σύστημα Υγείας, που σημαίνει ακόμη μεγαλύτερη εμπορευματοποίηση της δημόσιας υγείας, περαιτέρω συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και μετατροπή του ΕΟΠΗ σε μια μεγάλη ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία στην λογική του «ό,τι δίνεις, παίρνεις». Λίγες μέρες πριν, σε επίσκεψη σε νοσοκομεία της Αχαΐας, η Υφυπουργός Υγείας είχε δηλώσει πως «ναι, θα προχωρήσουμε στο νέο ΕΣΥ, γιατί έχει αλλάξει η ιατρική, έχει αλλάξει η πρόσβαση, έχουμε σύγχρονους αυτοκινητόδρομους, ίντερνετ, οπότε δεν χρειάζονται τόσο νοσοκομεία». Ζήσαμε, νομίζω, τα γεγονότα της προηγούμενης Δευτέρας και είδαμε πως με ένα έντονο μένα, αλλά πολύ σύντομο καιρικό φαινόμενο, δεν είναι ζήτημα μόνο προστασίας της υγείας από την πανδημία. Είναι ότι εδώ δεν λαμβάνονται τα μέτρα προστασίας συνολικότερα για τους εργαζόμενους, ούτε απέναντι σε ένα καιρικό φαινόμενο, σε μια φυσική καταστροφή. Γιατί όλα αυτά τελικά λογίζονται, αυτό που μάλλον μπαίνει ως πρόταγμα είναι η επιχειρηματική δραστηριότητα, το να μην διαταραχθούν τα κέρδη των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων και όχι να εξασφαλιστεί η προστασία του λαού και των εργαζομένων. Θα συνεχίσουμε να δίνουμε τη μάχη για αποκλειστικά δημόσια δωρεάν υγεία, με μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, με μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων και άρση των αναστολών, με γενναία κρατική χρηματοδότηση, με μαζικά δωρεάν τεστ σε όλους τους εργασιακούς χώρους, επίταξη των ιδιωτικών δομών υγείας και των διαγνωστικών κέντρων, μαζικούς εμβολιασμούς με πρόγραμμα και προσωποποιημένη πληροφόρηση. Ενίσχυση των πρωτοβάθμιων φροντίδων υγείας. Ευχαριστώ.